Το επόμενο θέμα μας, και το ανοίγουμε η αλήθεια είναι, είναι περί μεσογειακής αναιμίας ο λόγος. Και σε αυτή τη μεσογειακή αναιμία ξέρουμε ότι ταλαιπωρούνται πολλοί άνθρωποι, πολλές ελληνικές οικογένειες. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, έχουμε μια γονιδιακή θεραπεία, η οποία υπόσχεται ότι μπορεί να εξαλείψει ή να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση των ασθενών από τις χρόνιες μεταγγίσεις αίματος. Και έχουμε τη χαρά πραγματικά επικεφαλής της ομάδας που προχώρησε σε αυτή τη θεραπεία να είναι μια Ελληνίδα, να είναι η κυρία Ευαγγελία Γιαννάκη, από διευθύντρια παρακαλώ σε κρατικό νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλημέρα, κυρία Γιαννάκη. Πολύ καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί. Η αλήθεια είναι μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το θέμα, το είδαμε χτες να ανακοινώνεται. Δώστε μας λίγο μια εικόνα για να καταλάβουμε, γιατί μεσογειακή αναιμία, όταν λέμε, φαντάζομαι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά, σωστά? Πολύ σωστά. Η μεσογειακή αναιμία, η θαλασσαιμία, όπως στον επιστημονικό κόσμο συνηθίζεται να λέγεται, είναι το πιο κοινό μονογονιδιακό νόσημα στον κόσμο, ναι, και η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ποσοστό πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου στους 2.100 ασθενείς. Μάλιστα. Οπότε τώρα 100%. Η ζωή τους φαντάζομαι ότι χαρακτηρίζεται από πολλές μεταγγίσεις, σωστά? Λόγω του γενετικού αυτού νοσήματος, οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία δεν παράγουν φυσιολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια, δεν μπορούν να έχουν φυσιολογική, επαρκή και λειτουργική αιμοσφαιρίνη, mm-hmm, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται για όλη τους τη ζωή από τις μεταγγίσεις αίματος. Με τη θεραπεία που πλέον προχωράτε, τι αλλάζει? Ναι, βεβαίως θα σας πω. Θέλω να τονίσω όμως, ναι, ότι εκτός από τις μεταγγίσεις αίματος, ναι, οι ασθενείς αυτοίς στην ουσία εξαρτώνται και από μια καθημερινή εφόρου ζωής αποσυδήρωση, γιατί λόγω των μεταγγίσεων αθρίζεται τοξικό σίδηρο στο αίμα. Μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς, πολύ δύσκολη καθημερινότητα, μια κακή ποιότητα ζωής. Και αυτό που έρχεται να κάνει η γονιδιακή θεραπεία είναι να αλλάξει πραγματικά το μοντέλο της ζωής τους. Καθώς φαίνεται ότι με τα τελευταία αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιματολογίας, ναι, από έναν μεγάλο αριθμό ασθενών και με διαφορετικούς γονοτύπους, η πλειονότητα των ασθενών αυτών μπορεί να γίνει ανεξάρτητη από μεταγγίσεις ή ελεύθερη από μεταγγίσεις, ή και να μειωθεί σημαντικά από 60 έως 80 και πλέον τις 100 ο όγκος του μεταγγιζόμενου αίματος. Θα είναι μια ακριβή θεραπεία αυτή και πόσο χρόνο θέλει να γίνει? Είναι φάπαξ θεραπεία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μία και έξω. Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια ακριβή θεραπεία. Mm. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια εφάπαξ θεραπεία, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μια ενδοφλέβια χορήγηση, ας το πούμε, των ίδιων των κυττάρων του ασθενούς, τα οποία τα τροποποιούμε γενετικά εκτός του σώματος και τα επανεχείουμε στον ασθενή. Άρα είναι μια εφάπαξ θεραπεία. Και αν αναλογιστεί κανείς το κόστος της θεραπείας ενός χρόνια πάσχοντος, όπως είναι οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, που χρειάζεται να μεταγγίζονται από την έναρξη, από τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατό τους, ας να, το πούμε, συν το γεγονός ότι πρέπει να αποσιδηρώνονται καθημερινά, συν το γεγονός ότι χρειάζεται να νοσηλεύονται πολύ συχνά λόγω επιπλοκών της νόσου, βέβαια, ή των θεραπευτικών επιλογών τους, να, καταλαβαίνετε ότι το κόστος αυτό τελικά της εφάπαξ θεραπείας σε καμιά και περίπτωση δεν μπορεί να... Τι ποσοστά επιτυχίας έχει αυτή η θεραπεία? Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από τις τρέχουσες κλινικές μελέτες, να, και σε ένα διάστημα παρακολούθησης των ασθενών που σήμερα φτάνει και ξεπερνά για κάποιους τα 5 χρόνια, ναι, είναι ότι ένα ποσοστό 85% των ασθενών είναι ελεύθερο μεταγγίσεων από αυτούς που έχουν τουλάχιστον ένα διάστημα παρακολούθησης 7 μηνών, ναι, αλλά και για αυτούς που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο παρακολούθησης, άρα μπορούν να αξιολογηθούν πραγματικά για αυτό που λέμε ανεξαρτησία από μεταγγίσεις, εκεί μιλάμε για ένα ποσοστό 75% για τους ασθενείς με τους πιο σοβαρούς γονοτύπους, αυτό που λέμε
Β0 ή 89% για τους πιο ελαφρύς, ας πούμε. Αυξάνεται και το προσδόκιμο, κυρία Γιαννάκη. Μα καταλαβαίνετε ότι μέρος. Μιλάμε για μια ίαση στην ουσία της ασθένειας. Κατά συνέπεια, αν η μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των ασθενών δείξει ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μόνιμο και βεβαίως η διαδικασία ασφαλής και μακροπρόθεσμα, μιλάμε ότι το προσδόκιμο μπορεί να γίνει, κυρία Γιαννάκη, φυσιολογικό. Κυρία Γιαννάκη, ειλικρινά μας δώσατε και ελπίδες. Θεωρώ εξαιρετικά αισιόδοξη και καλή την είδηση. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί έχει σημασία για τους Έλληνες ασθενείς. Να πούμε ότι έχουν υποβληθεί στην γονιδιακή θεραπεία 2 Έλληνες ασθενείς, οι οποίοι είναι 33 και 32 χρονών. Και οι οποίοι μεταγγίζονταν από τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Και σήμερα ο ένας είναι 19 μήνες χωρίς μετάγγιση και ο άλλος 12 μήνες χωρίς μετάγγιση. Κυρία Γιαννάκη, ευχαριστούμε θερμά, ειλικρινά. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά και συγχαρητήρια. Μπράβο.